Δηλαδή, δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης. Πληροφορηθήκαμε ότι επίκειται ανάπλαση κεντρικής πλατείας της Ιντίας χωρίς την αναγκαία ενημέρωση των πολιτών και χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς της πόλης. Με την παρούσα ζητούμε την πραγματοποίηση δημόσιας διαβούλευσης όπως επιτάσσει η έννοια της χρηστής διοίκησης και εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στην οποία θα παρουσιαστούν οι λόγοι και οι ανάγκες που θα εξυπηρετήσουν μια τέτοια απόφαση. Καθώς επίσης η κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία είναι αναγκαία για την εύρυθμη κυκλοφορία των πολιτών και οχημάτων στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας. Γνωρίζοντας τα προβλήματα και τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν από αυτή την παρέμβαση, θα θέλαμε να δώσετε τεκμηριωμένες λύσεις. Θα ήταν καλό να ακουστούν προτάσεις από πολίτες που περνούν πολλές ώρες της ημέρας στο κέντρο της πόλης και αντιλαμβάνονται και γνωρίζουν τα προβλήματα της πόλης μας, ώστε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή να βρεθεί μια κοινώς αποδεκτή λύση. Ζητούμε να απέσετε από τη λήψη οποιασδήποτε απόφαση για την προώθηση του συγκεκριμένου έργου πριν την αναγκαία ενημέρωση των πολιτών, καθώς σε αντίθετη περίπτωση τούτο θα θεωρηθεί ως περιφρόνηση προς αυτούς, οι οποίοι θα αναγκαστούν να στραφούν κατά της απόφασης αυτής με κάθε νόμιμο μέσο. Αυτό είναι το υπόβλημα που στείλανε οι συνδημότες μας από εδώ, από τη Σιδία. Θέλω να διαβάσω τα 39 ονόματα. Είναι και το Σωματείο Αυτοκινηστών Ταξί Σιδίας Πρεσός, οι οποίοι είναι 39. Επί της ουσίας της πρότασης είναι εδώ ο κύριος Σπυριδάκης, ο οποίος έχει και την αρχιτεκτονική βασική ιδέα και σύλληψη για αυτό το οποίο θα καταθέσουμε. Ευθυγραμμιζόμενος με την, το περιεχόμενο της πρόσκλησης. Πολιτικά λοιπόν λέω το εξής. Όταν πας να κάνεις κάτι σε μία πόλη και μάλιστα σε μία πόλη που έχει προβλήματα όπως η Σιτία, σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις. Τις έχουμε ζήσει. Οτιδήποτε και αν κάνει οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη εμείς σαν δημοτική, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να αναλάβουμε ίσως και ένα μεγαλύτερο βάρος ευθυνών από τον πολίτη, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται με μια λογική έτσι πιο κλειστή από τη λογική τη διευρυμένη που πρέπει να έχουμε εμείς. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένα κράτος ακόμη που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τη στιγμή που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες κατευθύνουν στην ουσία και τις δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα, στη χώρα μας και στην πόλη μας, έχοντας αυτές οι δράσεις μια στόχευση. Προστασία περιβάλλοντος, μείωση κίνησης, βιώσιμη αστική κινητικότητα εμπροκειμένου. Βέβαια, μπήκε ένα θέμα σε αυτά που διάβασε ο Πρόεδρος. Και έχω και εγώ αυτά τα έγγραφα. Θεωρώ όμως ότι είναι άδικο να υφίσταται το Δημοτικό Συμβούλιο μία κατηγορία εάν προχωρήσει σε απόφαση. Και να λέει αυτό το έγγραφο, δεν ξέρω ποιος είναι ο συντάκτης, καλό θα ήταν να ξέραμε, γιατί δεν μπορεί να το συντάξουν όλοι αυτοί που υπογράφουν. Καλό θα ήταν λοιπόν να ξέραμε το συντάκτη για να μπορούμε να εξηγήσουμε και κάποια πράγματα. Αλλιώς, γενικά μπορώ να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν δείξαμε μέχρι τώρα περιφρόνηση. Διότι προηγήθηκε μία άτυπη συζήτηση εδώ Δημοτικής Κοινότητας, Υπηρεσίας, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Δόθηκε δημοσιότητα. Άτυπα. Γράφτηκε στις τοπικές εφημερίδες. Παίχτηκε στα μία σαν ενημέρωσης. Άρα δημοσιότητα δόθηκε. Και στα ηλεκτρονικά και στα έντυπα. Βγήκε πρόσκληση δημόσια. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για αυτό το θέμα. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Άρα δεν περιφρονήσαμε κανένα. Είναι βαριά, παιδιά, η έκφραση αυτή. Ενημερώσαμε τους πάντες. Δεν κρύψαμε τίποτα πάνω στην πρόταση και στην πρόθεση που έχουμε, ξεκινώντας εμείς σαν Δημοτική Αρχή και παίρνοντας αυτή την πρωτοβουλία. Δράσεις διαβούλευσης ήταν λοιπόν. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι είτε έχουμε τη διάθεση, να αλλάξουμε κάποια πράγματα, θα πρέπει να σπάσουμε και αυγά. Εάν έχουμε την πρόθεση να μείνουμε όσοι είμαστε τώρα, τότε συγγνώμη, αλλά αυτό θα πρέπει να μας βρει αντίθετο.
Δεν λέω τίποτα άλλο, ίσως χρειαστεί να επανατοποθετηθώ. Την ουσία της πρότασης και τη λογική θα την αναπτύξει και ο καθήλυν αρμόδιος με τη λογική που έχει υπηρεσία, ο κ. Σπυρδάκης. Εγώ θα πω δύο λόγια σχετικά με τους στόχους που είχε αυτός ο σχεδιασμός που έγινε για την πλατεία της Ιτίας. Να πω ότι γίνεται στο πλαίσιο της βιοκλιματικής αναβάθμισης και στο πλαίσιο του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως ακούσατε πριν. Είναι ένας όρος που τον ακούμε και δεν ξέρω πόσοι από εδώ το γνωρίζουν. Γενικά για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, θα σας πω δύο λόγια, τα οποία δεν είναι δικά μου, είναι του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, που είναι καθηγητής πολεοδομίας, συγκοινωνιολόγος στο ΕΜΟΠΟΥ, στη μονάδα της βιώσιμης κινητικότητας, ο οποίος εξηγεί, νομίζω θα καταλάβετε ακριβώς τι είναι αυτό μετά από αυτά που θα σας πω. Λοιπόν, λέει ότι παραδοσιακά τα θέματα τα σχετικά με την οργάνωση της κυκλοφορίας τα εξέταζαν οι κυκλοφοριακές μελέτες. Σχεδόν μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα και όσο στο αυτοκίνητο δινόταν η απόλυτη προτεραιότητα, το βασικό ζητούμενο από τις μελέτες αυτές ήταν η βέλτιστη διεκπαιρέωση της ροής και η οργάνωση της στάθμευσης με κριτήριο την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αυτοκινήτων. Η πόλη, με διαμορφώσεις, διανοίξεις και απαλωτριώσεις, έδινε όλο και περισσότερο χώρο στο αυτοκίνητο. Εκείνη λοιπόν προσαρμοζόταν στις ανάγκες του και όχι το αυτοκίνητο στην πόλη. Ωστόσο, το ανάποδο έπρεπε να συμβαίνει. Η πόλη είναι η υπέρτατη αξία γιατί ταυτίζεται με τον άνθρωπο, την κοινωνία, την ιστορία τους. Συγχρόνως, οι πόλεις επεκτείνονται με αραιή δόμηση, με μεγάλη διάσταση δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να εξαρτώνται απόλυτα από το αυτοκίνητο και τα μήκη των μετακινήσεων να αυξάνουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον. Η συμβατική λοιπόν κυκλοφοριακή μελέτη είναι συνδεδεμένη με το αυτοκίνητο, με ρημνά κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες του και δεν διστάζει να του παρέχει τον χώρο που χρειάζεται για να κινείται γρήγορα και για να μπορεί να προσπελάβει όσο γίνεται πιο άμεσα σε κάθε σημείο της πόλης. Ο αριθμός των αυτοκινήτων για το οποίο σχεδιάζουν οι συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες δεν έχει όριο. Ωστόσο, οι αντοχές των πόλεων είναι συγκεκριμένες. Γενικά θεωρείται υποχρέωση της πολιτείας και του σχεδιασμού να βρίσκει λύσεις για όσα αυτοκίνητα εμφανίζονται στον δρόμο, βρίσκοντάς τες, δηλαδή κλέβοντας χώρο από τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Προσελκύονται ακόμη περισσότερα αυτοκίνητα, φαύλος κύκλος. Ωστόσο, ο αριθμός των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων θα μπορούσε να περιορίζεται διότι εξαρτάται από το χώρο που τους διατίθεται για κυκλοφορία και κυρίως για στάθμευση. Ο χώρος αυτός μπορεί να καθορίζεται από την πλάτη των δρόμων και από τα περιοριστικά μέτρα που μπορούν να εφαρμόζονται όπως πεζοδρομήσεις, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας κτλ. Από τη διαθεσιμότητα της επιδόσης και την αξιοπιστία υποδομών για εναλλακτικές λύσεις όπως η δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο, το περπάτημα κτλ. Από το κόστος κυκλοφορίας, φόροι, ιδιότητα κτλ. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, με τα ΣΒΑΚ, λοιπόν, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Οι πόλεις βάζουν στόχο να λειτουργούν με λιγότερα αυτοκίνητα, χαμηλότερες ταχύτητες, με πιο πολύ περπάτημα, ποδήλατο και δημόσια συγκοινωνία. Οραματίζονται έτσι να γίνουν πιο οικονομικές και αποτελεσματικές. Αυτό θα τους επιτρέψει να λειτουργούν καλύτερα, διότι θα προκύψει χώρος για τους υπόλοιπους τρόπους και μέσα, τα οποία σημειωτέων καταναλώνουν λιγότερο χώρο. Έτσι θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός μετακινήσεων και οι πόλεις θα γίνουν συγχρόνως πιο βιώσιμες, πιο παραγωγικές και πιο φιλικές στον άνθρωπο. Αυτά ήθελα να σας πω για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ότι γενικά εμείς τώρα που σχεδιάσαμε με αυτόν τον τρόπο την πλατεία με τη συνάδελφό μου την κυρία Ζαβερδινού, είχαμε στο μυαλό μας ακριβώς αυτά τα πράγματα, ότι αυτή είναι η τάση της εποχής, τα κέντρα των πόλεων να αποσυμφορίζονται από την κίνηση των οχημάτων, να δίνεται χώρο στους πολίτες, να αποθαρρύνεται ο χρήστης του αυτοκίνητου να έρθει στο κέντρο με το αυτοκίνητό του. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα της πόλης μας, θέλουμε να προάγουμε την ασφάλεια, την απρόσκοπτη προσπέλαση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και να ενθαρρύνουμε τις ενεργές μετακινήσεις, ποδήλατα, περπάτημα και να αποθαρρύνουμε τις παθητικές μετακινήσεις. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες περί τροφοδοσίας κτλ. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά μπορεί να οργανωθεί έχοντας συγκεκριμένο ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων, το οποίο θα τηρείται με ευλάβεια. Δεν αποκλείω, σαν μελετητής, το ενδεχόμενο η πλατεία να αφήνει το περιθώριο να διέρχονται οχήματα για φορτοεκφορτώσεις, συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, αυτό είναι υποσυζήτηση, αλλά θεωρώ
ότι ένα τέτοιο έργο θα δώσει ανάσα στο κέντρο της πόλης. Αυτά ήθελα να σας πω. Πρέπει να σε λέω έτσι. Εμείς, Γιώργο, είμαστε υπέρ αυτών των δράσεων που έχουν περιβαλλοντικό όφελος και αναβαθμίζουν τους υπαίθριους χώρους και δημιουργούν ελκυστικούς χώρους για τους πολίτες και μειώνουν τους ρήπους κλπ. Και γι' αυτό δεν μπορούμε παρά να επενέσουμε το αρχιτεκτονικό πόνημα που έχεις κάνει μαζί με την κυρία Ζαβερδίζη. Βέβαια, την ευαισθησία του Δημάρχου δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε πώς από τη μια μεριά μιλάμε με τέτοιους περιβαλλοντικούς τεχνοκρατικούς όρους και από την άλλη φτιάχνουμε ηλιοθερμικά και λατομία και κάνουμε παρεμβάσεις σκληρές όπως αυτή που επροτάθη για την αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου. Έτσι. Μιλάμε για απίστευτη αντίθεση. Κύριε Καραμαλώνα, είμαστε εκτός θέματος τώρα. Είμαστε εκτός θέματος. Επί του θέματος. Θα καλέσουμε και ψυχολόγους. Επί του θέματος, κύριε Καραμαλώνα. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μάλιστα ο Δήμαρχος είπε, είναι, λέει, είναι ευχάριστη έκπληξη το ότι είσαστε κοντά μας. Δήμαρχε, εσείς κάνετε κάποια δειλά βήματα να έρθετε κοντά μας. Και έρχομαι στο θέμα. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πράγματι, γνωρίζοντας και έχοντας μάλιστα, αν θέλετε, ελλειπή πληροφόρηση, γιατί γνωρίζαμε ότι το πρόγραμμα και η πρόσκληση αφορά μόνο πλατείες, αυτό ξέραμε. Μόνο πλατείες. Επίσης, με κάποιες διαβεβαιώσεις που δόθηκαν εκεί προφορικά, πράγματι και εγώ ενθουσιάστηκα, δεν το κρύβω, ενθουσιάστηκα. Έχουμε όμως κάποια νέα στοιχεία, προέκυψαν νέα στοιχεία, τα οποία οφείλουμε να τα καταθέσουμε ετούτη τη στιγμή, γιατί αύριο θα είναι αργά. Τι προέκυψε? Όπως είπα και πριν, η πρόσκληση δεν αφορά οι μόνο πλατείες, όπως δεν ξέρω για ποιο λόγο διέρευσε. Έχω εδώ την πρόσκληση η οποία μιλάει για αναβάθμιση δημόσιων υπαίθριων χώρων των αστικών κέντρων με σκοπό κλπ. Κλπ. Αναβάθμιση λοιπόν δημόσιων χώρων. Ξεχάστε τη λέξη πλατεία. Μπορούμε λοιπόν. Σαν κέντρο όμως δεν είναι πλατεία, το κέντρο της πόλης. Όχι, δεν είναι. Και οι παράπλευροι δρόμοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, ερώτησα τον κύριο Τσουκνάκη αν υπάρχει κυκλοφορία εκεί, μελέτη όπως ο κύριος Πλακαντονάκης τώρα, και απάντησε ο Δήμαρχος ότι αν διαπιστώσουμε μετά την ολοκλήρωση του έργου ότι υπάρχει πρόβλημα, θα την κάνουμε τότε. Πήγα στα προαπαιτούμενα της πρόσκλησης και στη δεύτερη θέση είναι η κυκλοφοριακή μελέτη. Δηλαδή, όχι μόνο... Έχω εδώ την πρόσκληση. Εδώ, επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ορίστε. Πίνακας αποτύπωση των αναγκαίων τεχνικών, υποστηρικτικών μελετών και της ορίμασης πράξης. Άλλο αυτό. Κυκλοφοριακή μελέτη. Τέλος πάντων, αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω. Παράλληλα, δεν συνεδρίασε η Επιτροπή Κυκλοφοριακού, που όφιλε. Έτσι. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, γραπτό στην άποψη της Επιτροπής Κυκλοφοριακού που συμμετέχουν ο Διευθυντής Αστυνομίας, πυροσβεστικής κλπ. Που είναι απαραίτητες κάτι νόμο. Προέκυψαν και ξαφνικά αντιδράσεις πολιτών, οι οποίοι δικαιολογημένα λένε «Μα δεν έγινε διαβούλευση, μας περιφρονείται». Λέει ο Δήμαρχος ότι έγινε δημόσια διαβούλευση. Μα η συνεδρίαση μιας επιτροπής δεν είναι διαβούλευση με την έννοια που το εννοούν οι πολίτες. Δεν είναι άμεση δημοκρατία όπου επιζητείς τη συμμετοχή του πολίτη να συναποφασίσει μαζί του. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ήτανε μία σχεδόν κλειστή συνεδρίαση, η οποία βεβαίως δημοσιοποιήθηκε, αλλά ήταν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δεν ήταν διαβούλευση.
Αλλά το τελευταίο και εκπληκτικό που θέλουμε εδώ να αναφέρουμε και μας προέκυψε μόλις χθες το βράδυ και μπορώ να το διαβεβαιώσουν όλοι οι παρόντες, ήταν η εξαιρετική πρόταση του Χριστόφορου Καλαμπόκη. Δεν ξέρω γιατί άργησε, όμως στην εκπνοή του χρόνου, αν θέλετε, μας κατέθεσε μία πρόταση η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι εκπληκτική. Την ακούσαμε όλη η Δημοτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης και συνηγορήσαμε ότι αυτή την πρόταση θα πρέπει να τη λάβετε υπόψη. Η πρόταση αυτή, όπως θα σας εξηγήσει, διευκολύνει και την κυκλοφορία των πολιτών και επισκεπτών και των αμαία, ενθαρρύνει αυτά που ζητάει η πρόσκληση της περιφέρειας, την κοινωνική επαφή των πολιτών και ενοποιεί το πεζόδρομο της Κάπα Καραμαλή με την πλατεία και με τη χερσαία ζώνη. Είναι μια απίθανη κατά τη γνώμη μου πρόταση. Ζητάω λοιπόν να κάνουμε μια νέα προσέγγιση του θέματος. Και γι' αυτό, με σύμφωνα με αυτά που ανέφερα, ετούμεθα αναβολή του θέματος να πει σε δημόσια διαβούλευση, αφού γίνει παρουσία, την κάνει αμέσως μετά, αν θέλει το σώμα, ο Χριστόφορος. Ζητάμε λοιπόν δημόσια διαβούλευση, δημόσια παρουσίαση του θέματος, διότι κρίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ζητάμε άμεσα, πριν πάρθει οποιαδήποτε απόφαση, κυκλοφοριακή μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, που θα βεβαιώνει ότι σε βάθος χρόνου, ακόμη και με αύξηση της υπάρχουσας επισκεψιμότητας, θα μπορεί να ανταποκριθεί. Θεωρούμε ότι για άλλη μια φορά, Δήμαρχε, χειριστήκατε βιαστικά και εκ του προχείρου ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Από μία Δευτέρου έγινε η υποβολή της πρότασης. Κύριε Καρμαλάκη, τελειώνει ο Μάρτης, το πρόγραμμα λύγει 2/5. Έχουμε περιθώρια άμεσα να γίνει διαβούλευση και να συζητήσουμε όλα αυτά που είπα. Το ερώτημα που μπαίνει είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η πλατεία Στίας εδώ και χρόνια. Έτσι. Η απάντηση είναι γιατί δεν γίνει. Μάλλον, στο ερώτημα αυτό που μετά ακολουθεί είναι γιατί δεν έγινε τόσα χρόνια. Έτσι. Γιατί δεν έγινε. Πρώτον, γιατί το κράτος έχει στερέψει τη στρόφιγγα προς τους Δήμους. Έτσι. Και επειδή μερικοί εδώ μέσα δεν θέλουν να τα ακούνε, γινόταν και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και έγινε και στην τωρινή, που θα τα άλλαζε όλα. Και την έκλεισε περισσότερο τη στρόφιγγα προς τους Δήμους. Άρα, τι πρέπει να γίνει, γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άλλα θέλουμε, σε άλλα πάμε. Γιατί αυτά τα προγράμματα υπάρχουν. Αυτά τα προγράμματα υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ίδιο, σαν το πρόγραμμα με τους ποδηλατόδρομους. Θέλαμε πεζοδρόμια. Όλες οι πόλεις θέλαν πεζοδρόμια, αλλά μπορούσαν να τα αποκτήσουν μόνο με ποδηλατόδρομο. Δέστε τα. Δέστε τα πώς είναι τώρα. Δυστυχώς, σε αυτό το σύστημα που ζούμε και οι περισσότεροι από εδώ μέσα βάζουν και πλάτη να περνάει αυτή εδώ η πολιτική, έτσι, αυτά τα αποτελέσματα θα έχουμε. Θα θέλουμε πλατεία και λέει τώρα βιοκλιματική αναβάθμιση. Το σκεπτικό εδώ του ειδικού είναι άλλο, να διώξουμε τα αυτοκίνητα. Εδώ είναι βιοκλιματική αναβάθμιση. Τώρα δεν ξέρω αν πάνε μαζί, αλλά εγώ διαβάζοντας... Εγώ διαβάζοντας λοιπόν όλο αυτό την εισήγηση, έτσι, είδα ότι λέει να σταματήσουμε την κυκλοφορία των αυτοκινήτων το οποίο ρυπαίνει το περιβάλλον. Δεν είμαστε ούτε Ηράκλειο, ούτε Αθήνα. Δηλαδή, εμένα στα αυτιά μου άκουσε, πώς λένε, είχε σε περίεργα, δίπλα είναι η θάλασσα. Είμαστε, τι, τώρα έχουμε εδώ πόλη στην Ιταλία. Ένα. Γιατί πρέπει να πούμε και ψέματα. Πώς θα είμαστε, δηλαδή πώς θα πάρουμε μόρια για να προχωρήσει πρόταση. Μετά λέει νερά, ξέρω κάπως το διαμορφώνει εκεί, για αλλαγή του βιοκλίματος. Δεν δηλαδή, είναι η θάλασσα, δηλαδή τι. Αλλά εγώ καταλαβαίνω, πρέπει να πούμε ψέματα. Και αυτοί ξέρουν ότι τους λέμε ψέματα και εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά
Εντάξει, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Η λοιπόν, ναι, τώρα αυτό θα λείψουμε. Οκ, θα λείψουμε μερικά τετραγωνικά λοιπόν άσφαλτος, έτσι. Θα λείψουν, αυτό είναι το πρόβλημα. Μερικά. Λοιπόν, τετραγωνικά. Μερικά. Ναι. Πώς. Ναι, αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε, θα λυθεί το πρόβλημα της... Λοιπόν, εμένα στα αυτιά μου αυτά μου ακούγονται. Ότι άλλο πράγμα έχουμε ανάγκη, για αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό που μας δίνουν. Και εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια πρόταση που σε τελική ανάλυση δεν ξέρουμε πώς θα είναι ολοκληρωμένη όταν θα φτάσουμε στο σημείο υλοποίησης και σας λέω κοιτάξτε τους ποδηλατόδρομους, γιατί αν πάει κανένας ποδηλάτης τώρα και νομίζει ότι πράγματι ισχύει, μπορεί να χάσει και τη ζωή του, έτσι που έχουμε καταντήσει. Τώρα, όσον αφορά το προβληματισμό που βάζουν οι κάτοικοι, εγώ τους δικαιολογώ. Και γιατί τους δικαιολογώ? Δεν συμμερίζομαι τη θέση τους. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτή η αναβάθμιση της πλατείας, να γίνει να πεζοδρομηθεί, έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι. Δεν μπορεί να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και να κατεβαίνουμε, να πιούμε καφέ με το αυτοκίνητο και κατευθείαν μέσα και φύγαμε. Πρέπει να γίνει, αλλά τους καταλαβαίνω, διότι ένας πεζόδρομος που έγινε στη Σιτία, έτσι, που υπάρχει στο ΙΚΑ, δηλαδή, είναι χάλια, με μια λέξη, είναι πολύ χάλια. Αυτό φαντάζομαι έχουνε, γιατί μιλήσαμε με κάποιους, αυτό έχουν στο μυαλό τους, ότι θα φτάσουμε σε αυτό. Γιατί είναι κατάδια. Κύριε Καράπελο, έχει λήξει πολύ ο χρόνος. Έχετε υπερβεί τον χρόνο σας.